Ξέσπασε πόλεμο στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του ενάντια στον Δράκοντα. Ο Δράκοντας νικήθηκε και δεν μπόρεσε να κερδίσει θέση στον ουρανό και καταγκρεμίστηκε στη γη αυτός, ο Όφης, ο Μεγάλος, ο Αρχαίος, ο λεγόμενος Διάβολος και Σατανάς, αυτός που εξαπατά την οικουμένη όλη μαζί με τους αγγέλους του. Και όταν είδε ο Δράκοντας ότι εκδιώχθηκε στη γη, κυνήγησε τη γυναίκα που είχε γεννήσει του αγόρι και δόθηκαν στη γυναίκα δύο φτερά του Μεγάλου Αετού για να μπορεί να πετάει πάνω από τον τόπο που της είχε οριστεί στην έρημο και να διαμένει εκεί ήσυχη, απαλλαγμένη το μισό τουλάχιστον καιρό από την καταδίωξη του Όφη. Και ξετίναξε Όφης από το στόμα του χύμαρο νερού, ορμητικό σαν ποτάμι, για να την παρασύρει. Αλλά η γη βοήθησε τη γυναίκα. Κατάπιε στα σπλάχνα της στον ποταμό. Και στάθηκα πάνω στην άμμο της θάλασσας και είδων θηρίων εκ της θαλάσσης αναβαίνων έχουν κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα. Το θηρίο που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλη. Τα πόδια του ήσαν πόδια αρκούδας και το στόμα του στόμα λιονταριού. Ο Δράκοντας του έδωσε τη δύναμή του και το θρόνο του και εξουσία μεγάλη. Ένα από τα κεφάλια του έμοιαζε θανάσιμα λαβωμένο. Μεγαλόστομο καθώς ήταν και βλάστημο, άρχισε να βρίζει το Θεό και είδων άλλων θηρίων αναβαίνων εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια αρνείο και λαλούσε σαν το Δράκοντα και ήταν σύμμαχος του πρώτου θηρίου. Προσπαθούσε να πείσει τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο που η πληγή του είχε θεραπευθεί, κάνοντας σημεία και τέρατα, στέλνοντας φωτιά από τον ουρανό στη γη. Και είδον και ειδού το αρνείον εστός επί το όρος Σιών και μεταυτού 144.000 που είχαν γραμμένο στο μέτωπό τους το όνομα το δικό του και του πατέρα του το όνομα. Κι άκουσα φωνή από τον ουρανό σαν βουητό καταράκτη και σαν μουγκριτό βροντής και ήταν σαν πως κιθαροδοί που έκρουαν τις κιθάρες τους και ψάλαν άσμα πρωτάκουστο στο θρόνο μπροστά και στα τέσσερα ζώα και μπροστά στους πρεσβύτερους. Κι είδα άλλον άγγελο να πετά στη μέση του ουρανού κρατώντας Ευαγγέλιο αιώνιο για να το μεταδώσει σε όλα τα έθνη και τις φυλές και τους λαούς της γης, λέγοντας με φωνή μεγάλη: «Φοβήθητε τον Κύριον και δότε αυτοδόξαν ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού». Κι άλλος δεύτερος άγγελος ακολούθησε λέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η μεγάλη Βαβυλώνα που με το κρασί της πορνείας της διεύθυρε όλα τα έθνη». Κι άλλος τρίτος άγγελος τους ακολουθούσε λέγοντας με φωνή μεγάλη: «Όποιος προσκυνήσει το θηρίο και το είδωλό του και δεχθεί τη σφραγίδα του πάνω στο μέτωπο ή το χέρι του, θα γευτεί κι αυτός τον ίνο της οργής του Θεού». Και να, σύννεφο άσπρο, και πάνω στο σύννεφο, καθισμένος, όμοιος με ιό ανθρώπου. Χρυσό στεφάνι στα μαλλιά του και στο χέρι του δρεπάνικο φτερό. Κι άλλος άγγελος βγήκε από το ναό, κράζοντας με φωνή μεγάλη προς τον καθισμένο πάνω στο σύννεφο, στείλε το δρεπάνι σου να θερήσει, γιατί ήρθε η ώρα του θερισμού. Έστειλε ο καθισμένος πάνω στο σύννεφο το δρεπάνι του στη γη. Ο θερισμός έγινε. Κι άλλος άγγελος βγήκε από τον ουράνιο ναό, κρατώντας κι αυτός δρεπάνι κοφτερό. Κι άλλος άγγελος που είχε εξουσία πάνω στη φωτιά, βγήκε από το θυσιαστήριο που με κραυγή μεγάλη φώναξε σε αυτόν με το κοφτερό δρεπάνι. Στείλε το δρεπάνι σου και τρίγησε το αμπέλι της γης. Ορίμασε πια το σταφύλι της. Και ο άγγελος, αφού τρίγησε το αμπέλι της γης, πέταξε τα σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι της οργής του Θεού. Και από το πατητήρι, έξω από την πόλη, βγήκε αίμα. Και είδα άλλο σημείο στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. Τους επτά αγγέλους, με τις επτά έσχατες πληγές, που έκλειναν μέσα τους όλο το θυμό του Θεού.
Κι ένα από τα τέσσερα ζώα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 φιάλες χρυσές, γεμάτες από το θυμό του Θεού που ζει στους αιώνες των αιώνων. Κι άκουσα μεγάλη φωνή μέσα από το ναό να λέει στους 7 αγγέλους: «Πηγαίνετε, αδειάστε στη γη τις 7 φιάλες του θυμού του Θεού». Κι έφυγε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη, και ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα, και ο τρίτος σκόρπισε τη φιάλη του στους ποταμούς και τις πηγές και έγιναν αίμα, και ο τέταρτος πέταξε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο και κάηκαν με φωτιά οι άνθρωποι, και ο πέμπτος άδειασε τη φιάλη του πάνω στο θρόνο του θηρίου, και ο έκτος τη δική του στο μεγάλο ποταμό τον Εφράτη, και στέρεψε η κήτη του για να ανοίξει ο δρόμος τους βασιλείς που έρχονταν από την Ανατολή. Και ο έβδομος σκόρπισε τη φιάλη του στον αέρα και ακούστηκε φωνή μεγάλη από το θρόνο του επουράνιου ναού. Γέγονε. Και ήλθε ένας από τους 7 αγγέλους και με μετέφερε νοερά στην έρημο και είδα μια γυναίκα καθισμένη πάνω στο θηρίο, το κόκκινο, το γεμάτο βλάσφημα ονόματα με τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα. Και η γυναίκα ήταν ντυμένη πορφύρα και κόκκινο χρυσάφι και μαργαριτάρια. Κρατούσε στο χέρι της ποτήρι χρυσό γεμάτο από τη διαφθορά της γης, και πάνω στο μέτωπό της γραμμένο «Βαβυλών, η μεγάλη πρωτεύουσα της διαφθοράς της γης». Με τα ταύτα είδων άλλων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού, βροντοφώναξε: «Έπεσε, έπεσε η μεγάλη Βαβυλώνα! Θα κλάψουν και θα θρηνήσουν στα καπνισμένα της ερήπια οι βασιλείς της γης, όσοι μαζί της διεφθάρισαν. Άλλη μονό σου, μεγάλη Βαβυλώνα, πόλη ισχυρή! Σε μια μόνη ώρα ήρθε η καταστροφή σου. Και οι έμποροι των λαών θα σε κλάψουν και θα σε πενθήσουν, γιατί κανείς πια δεν θα αγοράζει την πραμάτια τους, και θα στέκονται τρέμοντας από το φόβο τους μακριά σου. Αλίμονό σου, πόλη μεγάλη». Και σήκωσε ένας πανίσχυρος άγγελος λίθο μεγάλο σαν μιλόπετρα και τον έριξε στη θάλασσα λέγοντας: «Έτσι, με τέτοια ορμή θα εξαφανιστεί για πάντα η Βαβυλώνα, η μεγάλη πόλη». Και είδα τον ουρανό να ανοίγει και να, κάτι κατάλευκο. Και ο καβαλάρης του, πιστός και αληθινός και κριτής δίκαιος και πολεμιστής, τα μάτια του πετούσαν φλόγες, διαδήματα πάνω στο κεφάλι του πολλά και ονόματα γραμμένα. Και ένα από αυτά που κανείς δεν ξέρει το νόημά του παρά μονάχα ο ίδιος. Ντυμένο σημάτιο βαμμένο με αίμα. Το όνομά του, ο Λόγος του Θεού. Τον ακολουθούσαν οι ουράνιες στρατιές πάνω σε άλογα λεφτά. Ρομφαία δίστομη κοφτερή εκπορεύεται από το στόμα του. Και είδα έναν άγγελο να στέκεται μες στον ήλιο και να βροντοφωνάζει στα όρνια που πετούσαν στη μέση του ουρανού: «Ελάτε, συναχθείτε στο πλούσιο δείπνο του Θεού. Κατασπαράξτε τις σάρκες των βασιλέων και τις σάρκες των χιλίαρχων και των ισχυρών και των αλόγων και των καβαλάριδων και των ελεύθερων και των δούλων και των μικρών και των μεγάλων». Είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης με τα στρατεύματά τους συναγμένα, έτοιμα να πολεμήσουν τον άσπρο καβαλάρι. Και πιάστηκε το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης μαζί του. Ζωντανή καήκαν οι δυο σε λίμνη από θιάφη και φωτιά. Και είδα να κατεβαίνει από τον ουρανό ένας άγγελος κρατώντας στο χέρι του το κλειδί της Αβύσσου και μεγάλη αλυσίδα. Συνέλαβε το δράκοντα, τον Όφη τον αρχαίο, το διάβολο και σατανά που εξαπατά την οικουμένη, τον έδεσε για 1000 χρόνια, τον πέταξε στην Άβυσσο και απάνω του τη σφράγισε ερμητικά. Για 1000 χρόνια. Μετά θα ελευθερωθεί για λίγο.
Και εγώ, ο Ιωάννης, είδα την πόλη την Αγία, την Ιερουσαλήμ, καινούρια να κατεβαίνει από τους ουρανούς, στολισμένη σαν ύμφη από το χέρι του Θεού. Και ήλθε ένας από τους επτά αγγέλους, από εκείνους που κρατούσαν τις επτά φιάλες με τις επτά τελευταίες πληγές, και μου μίλησε έτσι: «Έλα, να σου δείξω την νύμφη, τη γυναίκα του Αρνίου». Και με τη δύναμη του πνεύματος με πήγε σε βουνό μεγάλο και ψηλό. Από εκεί πάνω μου έδειξε την πόλη την Αγία, την Ιερουσαλήμ, που κατέβαζε ο Θεός από τον ουρανό. Η Ιερουσαλήμ είχε τη δόξα του, η λάμψη της, όμοια μαστραφτερό τινιότατο λίθο, που κρυστάλλιζε σαν ίασπης. Είχε τείχος μεγάλο και ψηλό, με 12 πυλώνες, και απάνω τους αγγέλους 12. Και είπε ο καθήμενος στο θρόνο: «Να, όλα ξανά καινούρια τα δημιουργώ». Και μου είπε ακόμη: «Γέγονε, συνετελέστη, εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος».